Πάμε στην ουσία των θεμάτων. Από το ρεπορτάζ του έγκριτου συναδέλφου προκύπτει ότι υπάρχει μια πολιτική διεργασία στο αλήθεια. Ανώτατο δυνατό επίπεδο. Αλήθεια. Αυτό δείχνει ότι η Ελλάδα έχει θέσει το θέμα στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο. Ας τα Brussels Groups και αυτά. Τελειώσαν αυτά. Εκείνη η συζήτηση. Και προφανώς και με τις εξελίξεις στην Ευρώπη που υπάρχουν αυτή την περίοδο, το αγγλικό θέμα, το βρετανικό θέμα, το Brexit που λένε, παίζει και αυτό στη συζήτηση. Παίζει και αυτό στη συζήτηση. Ήδη μια χώρα η ιστορία της Ουκρανίας παίζει και αυτό στη συζήτηση. Έτσι. Η Συρία, η Λιβύη, οι ανοιχτές, οι χένουσες πληγές στην περιοχή παίζουν και αυτά. Λέει, τα γεωπολιτικά στοιχεία παίζουν στη συζήτηση. Γιατί κύριε Φίλιππ, το διαβάζουμε ανάποδα. Ότι ό,τι έγινε στην Ευρώπη έγινε ότι επειδή υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα. Να ολοκληρώσω. Λέω λοιπόν ότι η συζήτηση λοιπόν γίνεται επί τη βάση σε πολιτικό επίπεδο και με γεωπολιτικά στοιχεία τα οποία έχει θέσει η ελληνική πλευρά για πρώτη φορά. Και αυτό, αν θέλετε, είναι το κέρδος, το διεθνές και το γεωπολιτικό της διαπραγμάτευσης τους 4 μήνες που θα αποτυπωθεί και στη συμφωνία. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Και δεύτερο, πότε τη βλέπετε τη συμφωνία? Δεν έχω πληροφορίες. Πότε, όχι, είχα εκτίμηση τώρα. Εδώ διαφωνεί η Μέρκελ με τον Σόιμπλε, θα σου πω πότε θα γίνει η συμφωνία εγώ. Πόσα κενά να... πράγματα υπάρχουν. Κι αν ο Σόιμπλε λοιπόν θέλει να πάρει εκδίκηση στους όρους και να δυσκολέψει τη συζήτηση. Ωραία, δεν μπορούμε να τα βγάλουμε τώρα εγώ. Αλλά όμως δεν πηγαίνουμε εμείς στην κυρία Μέρκελ και λέμε ότι αμαρτήσαμε. Όπως είπε ο κύριος Σαμαράς, λέμε διαπράγματα. Δεν αμαρτήσαμε εμείς. Πώς δεν αμαρτήσατε, Νικόλα? Εδώ μας έλεγε ο Τσίπρας ότι δεν θα μιλάει με τη Μέρκελ. Θα μιλάει με αυτό και κάθε 3 μέρες την παίρνει τηλέφωνο. Καλά κάνει. Ο πρωθυπουργός της χώρας αφήσει ανέλαβε. Δεν υπάρχει τώρα. Έχει υποχρέωση να μιλάει με όλους. Και με το διάβολο που έλεγε παλιά ο Δημητρόφ. Αφήστε λοιπόν αυτά τα πράγματα. Πάμε τώρα στην ουσία. Πάμε τώρα στην ουσία των υπολείπων θεμάτων. Διότι οι προηγούμενοι ήταν μερκελιστές που τα μιλάγανε. Όχι. Ήταν μερκελιστές που λέγανε ναι. Ήταν ναι. Συνυπογράφαν τα τελεσίγραμμα που τους δίνανε. Και μάλιστα η Μέρκελ. Και η Μέρκελ μας είπε προχθές, όπως ακούσατε, ότι εγώ δεν είπα να απολύσει καθαρίστρια στο Σαμαράς και ο Βενιζέλος. Αυτοί τους απολύσανε. Δηλαδή ήταν μερκελικότερη τη Μέρκελ με αυτά που κάνανε. Αλλά, αυτό είναι κατάντημα. Καλά, είναι κατάντημα των κυβερνήσεων. Το προηγούμενο. Λοιπόν, πέσανε τα γράμματα. Μία τελευταία κουβέντα. Πολύ σύντομα. Αυτά που συζητάτε πολύ τώρα. Σύντομα. Ούτε και η Μέρκελ θέλουμε να εκπέμψουμε. Αυτά τα οποία θέλουμε να εκπέμψουμε ένα μήνυμα ελπίδα και αποφασιστικότητα. Συντάξει για 300 ευρώ. Η καταστροφολογία στην οποία επιδίδεται τη Νέα Δημοκρατία με ψευδή και αληθή στοιχεία. Πρέπει να έχετε κανένα αληθινό στοιχείο. Η καταστροφολογία. Δεν αποδίδει. Τελεία. Όλα αυτά τα γεωπολιτικά τελεία. Που λέτε και η καταπληκτική διαπραγμάτευση που κάνετε, ξέρετε, 4 μήνες δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Να το. Καθόλου. Τίποτα. Να το. Ξέρετε τι γίνεται τώρα. Τώρα είστε μείον 6 δις στο κενό που πρέπει να καλύψετε. 520 εκατομμύρια είχε το δημόσιο ταμείο το Ευρωπαϊκό. Καλά, και φτάσαμε τον Αύγουστο μέχρι εδώ. Πόσα ψέματα να λέμε να μαζεύουμε. Και πώς φτάσαμε τον Αύγουστο μέχρι εδώ. Σέντσι, σέντσι. Βλέπετε εδώ. Τι δεν έχετε πληρώσει. Βλέπετε τι δεν έχετε πληρώσει. Ούτε εφημερίες στον κόσμο. Ούτε κάσπε έχετε πληρώσει. Ούτε φύλαμα θέρμα έχετε πληρώσει.